Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά μιας επιτυχημένης παρουσίασης είναι να μπορούμε να οπτικοποιούμε τα λεγόμενά μας με τους κατάλληλους τρόπους. Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα όπως αυτό εδώ πέρα, στο οποίο από ό,τι βλέπουμε για ένα τρίμηνο του 2021, οπτικοποιούμε μέσω ενός πίνακα αρχικά και ενός γραφήματος στη συνέχεια, τις πραγματοποιηθήσεις υπερορίες των τομέων ενός ΑΕΣ, ενώ δίπλα βλέπουμε την θεωρητική κατάσταση, τον προϋπολογισμό, δηλαδή τι έχει προϋπολογιστεί για κάθε τομέα. Αυτό μπορούμε να κάνουμε λοιπόν εξ αρχής για να οπτικοποιήσουμε το αποτέλεσμά μας κατά την παρουσίαση, είναι να εισάγουμε ένα γράφημα, το οποίο θα ας πούμε ότι είναι αυτό εδώ, όπου εδώ μπορούμε να δούμε πολύ εύκολα το ότι σε ό,τι αφορά τους άξονες, τον κατακόρυφο μπορώ να τον κρύψω και αντίθετα μπορώ να τοποθετήσω ετικέτες δεδομένων ώστε να αποφορτίσω τον πίνακά μου, το γράφημά μου. Το ίδιο θα κάνω και με τις γραμμές του πλέγματος. Παράλληλα, μπορώ να πάω στη μορφοποίηση, στην περαιτέρω μορφοποίηση και προσωπικά στις στήλες που έχω να επιλέξω το πλάτος του διάκαινου να είναι είτε μικρότερο είτε μεγαλύτερο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ θα διαλέξω μεγαλύτερο γιατί έχω λίγες μπάρες, οπότε θέλω να γεμίσω το χώρο μου. Αυτό που μπορώ να κάνω επίσης είναι να υπολογίσω στο πλήθος των δεδομένων που έχω, σε αυτούς τους 5 τομείς, και να μπορέσω να το περιγράψω μετά κατά την παρουσίασή μου, τους 3 τομείς που έχουν τις περισσότερες υπερορίες. Προφανώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχοντας 5 μόνο τιμές, είναι πολύ εύκολο να βρεθεί το ότι ο τομέας γάμα, δέλτα και έψιλον έχουν τις περισσότερες υπερορίες. Σε περίπτωση όμως που είχαμε 20-30 τιμές, είναι πολύ χρήσιμο να μπορούμε να οπτικοποιούμε τους τρεις τομείς που κάναν τη μεγαλύτερη υπέρβαση. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε λοιπόν ως εξής, χρησιμοποιώντας την λογική συνάρτηση LADS, στην οποία περίπτωση για παράδειγμα για τον τομέα Α θα είναι ως εξής. Ίσον, πάντα ξεκινάμε με ίσον, if το C15, δηλαδή η τιμή του τομέα Α, η πραγματική τιμή, είναι μεγαλύτερη ή ίση του μεγαλύτερου στα πρώτα τρία τις πρώτες 3 τιμές μεταξύ ενός συνόλου, το οποίο ξεκινάει από το C15 και τελειώνει στο C19. Έχουμε βάλει δολάριο στο C και δολάριο στον αριθμό μετά, γιατί αυτό θα κάνουμε αντιγραφή και επικόλυση στις υπόλοιπες τιμές και θέλουμε να μην αλλάξει το σύνολό μας. Μετά επιλέγουμε το 3 γιατί θέλουμε τις 3 μεγαλύτερες τιμές και το αποτέλεσμα θα είναι το εξής. Σε περίπτωση που διαλέξουμε που η τιμή που διαβάζει η λογική συνάρτηση είναι μέσα στις 3 μεγαλύτερες, τότε θα μας τη γράψει. Αν δεν είναι μέσα στις 3 μεγαλύτερες, αφού κάνει τον έλεγχο στο C15 έως C19, θα βάλει το κενό. Πατάω Enter και από ό,τι βλέπω, στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν το 12 μέσα στις μεγαλύτερες τιμές. Αν κάνω αντιγραφή επικόλυση στα υπόλοιπα κελιά μου, βλέπω ότι μου εμφανίζει τα τελευταία 3 που είναι και όντως τα μεγαλύτερα. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση μπορώ να πάω στο γράφημά μου και να πω επιλογή δεδομένων και να προσθέσω και αυτή τη σειρά, δηλαδή το top 3, τις πρώτες 3 σε υπερορίες. Επιλέξω προσθήκη. Το όνομα της σειράς θα είναι το top 3, ενώ οι τιμές της σειράς που θα διαβάσει θα είναι αυτές εδώ. Από το ε15 έως το ε19. Αν πατήσω OK, βλέπουμε ότι εμφανίζονται δίπλα. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι να υπάρχει επικάλυψη. Αυτό λοιπόν μπορώ να το καταφέρω ως εξής, να κάνω επικάλυψη 100%. Το πίνακα λοιπόν αυτόν μπορώ αυτή τη στιγμή, αν κάνω μια αντιγραφή, το γράφημά μου αυτό, και να κάνω μία επικόλυψη με διατήρηση της προέλευσης, για παράδειγμα εδώ, σε μία διαφάνειά μου, εδώ, μπορώ να κάνω το εξής λοιπόν. Να προσθέσω κίνηση για να μπορέσω να δείξω στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ πέρα τα αποτελέσματά μου, να τα περιγράψω όσο το δυνατόν καλύτερα. Οπότε θα επιλέξω τις πρώτες τιμές, δηλαδή τις τιμές της πραγματοποιηθήσεις, θα συμπώντας το μπλε. Αφού λοιπόν συμπίσω τα μπλε, θα πάω και θα προσθέσω στο κινήσεις, θα επιλέξω την κίνηση εμφάνισης σβήσιμο και συγκεκριμένα θα διαλέξω από τις επιλογές του εφέ από κάτω προς τα πάνω, γιατί είναι θετικές τιμές και θέλω να ξεκινάει από την μπάρα μου από το 0 προς τα πάνω. Αν επίσης πάω στο παράθυρο κίνησης εδώ, μπορώ να δω ότι την κάθε μπάρα μου μπορώ να προγραμματίσω να ξεκινάει ξεχωριστά πηγαίνοντας στο επιλογές εφέ, στη κίνηση γραφήματος και να κάνω ανασυρά.
Αν πατήσω και η ένα ξεκίνηση, θα επιλέξω να μην γίνεται μαζί με τη σχεδίαση του φόντου. Να, οπότε δηλαδή να επιλέγω εγώ με κάθε κλικ να ανεβαίνει διαφορετική μπάρα, διαφορετική στήλη. Αν πατήσω λοιπόν OK, βλέπουμε ότι ανέβηκαν οι πρώτες τιμές. Στην παρουσίασή μου αναφέρω το ότι οι τρεις μεγαλύτερες ήταν η γάμα, δέλτα και έψιλον, οι υπερορίες. Θα επιλέξω το δεύτερο μου γράφημα, τα πορτοκαλί. Θα προσθέσω και εδώ μια προκίνηση σβήσιμο, όπου συγκεκριμένα στο σβήσιμο εδώ, σε αυτό εδώ, θα πάω και αυτό στις επιλογές εφέ και θα πάω και αυτό ανά σειρά. Ακριβώς. Θα πάω σε ό,τι αφορά τη διάρκεια, θα διαλέξω να μην είναι πάρα πολύ γρήγορο. Αυτό βέβαια μπορώ να το κάνω με trial and error, να δω δηλαδή πόσο ακριβώς είναι το γρήγορο ή όχι. Οπότε, αν πάω εδώ και να επιλέξω την γραμματοσειρά μου, θα επιλέξω τη γραμμα, μπορώ να το κάνω και από εδώ πέρα. Απλά θα πάω στη γραμματοσειρά, θα διαλέξω να είναι η γραμματοσειρά να είναι η pink, εδώ, και το χρώμα της γραμματοσειράς μου θα διαλέξω να είναι κόκκινο. Το ίδιο και για τις τιμές δεδομένων. Θα διαλέξω τη γραμματοσειρά pink και θα διαλέξω ενδεχομένως αυτό εδώ. Οπότε, για να δούμε λίγο το αποτέλεσμα. Μπορώ λοιπόν να ξεκινήσω, πηγαίνω στην προβολή λοιπόν παρουσίασης και έχω τον οριζόντιο άξονα μου. Οπότε, βλέπω ότι ξεκινάνε οι 5 στήλες μου μία-μία ξεχωριστά. Και αφού έχω τελειώσει με τις πραγματοποιηθήσεις ώρες, βάφονται πορτοκαλί οι τρεις εκείνες περιπτώσεις, οι τρεις εκείνες στήλες όπου έχω την μεγαλύτερη τιμή. Στη συγκεκριμένη επίσης περίπτωση εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχουν οι αναγραφόμενες τιμές των μηδενικών από τον δεύτερο πίνακα με τα πορτοκαλί, με τις πορτοκαλί στήλες που κάναμε. Αυτές λοιπόν μπορούμε να τις απαλείψουμε ως εξής. Αν επιλέξουμε για παράδειγμα τη συγκεκριμένη στήλη, τη συγκεκριμένη ετικέτα δεδομένων, μπορούμε να πάμε σε ετικέτες δεδομένων και να πάμε στις περισσότερες επιλογές και να επιλέξουμε να μην δείχνει τη συγκεκριμένη τιμή, έτσι ώστε να μην αναγράφεται στο συγκεκριμένο, να μην αναγράφεται τιμή. Επίσης τώρα αυτό που θα κάνουμε για να μπορέσουμε να οπτικοποιήσουμε ακόμα καλύτερα το αποτέλεσμά μας είναι το εξής. Να επιστρέψουμε πίσω στο Excel, όπου στο οποίο Excel θα κάνουμε ένα νέο γράφημα αυτή τη φορά, όπου θα επιλέξουμε τις υπερορίες τους τομείς και την διαφορά σε σχέση με το budget. Εδώ λοιπόν θα πάμε πάλι στην εισαγωγή, θα κάνουμε ένα νέο γράφημα, το οποίο νέο γράφημα θα είναι αυτό. Από ό,τι θα δούμε, η πρώτη μπάρα λοιπόν εδώ, θα επιλέξουμε το γέμισμά της, το συμπαγές, θα επιλέξω επειδή ουσιαστικά μας δείχνει το ότι έχει υπερβεί κατά 3 ώρες το budget, θα επιλέξω να είναι κόκκινη. Το ίδιο πράγμα θα επιλέξω και στην τρίτη μπάρα, στην τρίτη στήλη μας, ενώ στην τέταρτη, που φαίνεται ότι εν τέλει έκανε εξοικονόμηση πόρων, θα βάλω πράσινη. Αυτό λοιπόν πάλι εδώ πέρα, όπως θα δούμε, μπορούμε να σε ό,τι αφορά τους άξονες, να σβήσουμε τελείως τους άξονες, να μην υπάρχει τίτλος γραφήματος, όπως αντίστοιχα οι γραμμές πλέγματος, ενώ σε ό,τι αφορά τις ετικέτες δεδομένων, εγώ θα επιλέξω να υπάρχουν. Και θα επιλέξω να υπάρχουν στο εσωτερικό άκρο, στο κέντρο. Αυτό λοιπόν μπορούμε να κάνουμε αντιγραφή εδώ αυτή τη φορά. Να πάμε πάλι στο PowerPoint, να μικρύνουμε ελαφρώς το συγκεκριμένο γράφημά μας εδώ, να το κεντράρουμε με τις βοηθητικές γραμμές που έχουμε δημιουργήσει και να κάνουμε εδώ επικόλυση. Εδώ λοιπόν αυτό που θα κοιτάξουμε να κάνουμε πλέον είναι να μπορέσουμε να στοιχίσουμε τις στήλες που έχουμε, τις πάνω με τις κάτω.
είναι, διαλέγουμε πάλι τη γραμματοσυρά μας, πάμε να πηγαίνουμε, επιλέγουμε, δεν το κάναμε προηγουμένως, να είναι pink, το αυξάνουμε, εδώ πέρα θα βάλω να είναι ένα άλλο χρώμα ενδεχομένως, θα βάλω ένα μαύρο. Λοιπόν, οπότε εδώ λοιπόν, τώρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε, θα το ανεβάσω λίγο πιο πάνω, εδώ. Θα δημιουργήσω μία κίνηση πάλι και για αυτά εδώ, αφού τελειώσουν τα προηγούμενα. Πάλι θα διαλέξω να είναι σβήσιμο, με εμφάνιση δηλαδή, μόνο που εδώ πέρα, στη συγκεκριμένη θα πάω στο πάνελ της κίνησης, των κινήσεων, θα πάω στις επιλογές των εφέ και στη κίνηση του γραφήματος δεν θα πάω ανά σειρά όπως έκανα πριν, η οποία ουσιαστικά θα έδινε properties σε ίδιες για κάθε στήλη, θα πάω ανά κατηγορία έτσι ώστε να έχω ό,τι θέλω εγώ για κάθε στήλη ξεχωριστά. Τι σημαίνει αυτό? Μου δείχνει αναλυτικά κάθε στήλη του γραφήματος. Θα διαλέξω όλες αυτές να πάνε από πάνω προς τα κάτω για να δείξω το αρνητικό του θέματος, ενώ αντίστοιχα θα στο κομμάτι του τομέα δέλτα στην εξοικονόμηση πόρων που έκανε θα πάω από κάτω προς τα πάνω. Για να δηλώσω έμφαση θα εισάγω και ένα σχήμα, αυτό εδώ ας πούμε, εδώ το κεντράρω και καλύτερα, όπου δεν θέλω να έχει γέμισμα, θα επιλέξω να είναι χωρίς γέμισμα, ενώ θα βάλω ένα περίγραμμα αυτό, περίπου το έχω κεντράρει και εννοείται εδώ θα βάλω λάμψη, εδώ, και η γραμμή μου θα την βάλω να είναι λίγο πιο μεγάλη. Θα επιλέξω να γίνει μια βαθμία με διάρκεια ενός δευτερολέπτου. Λοιπόν, οπότε θα βάλω και αυτά ένα δευτερόλεπτο. Όλα αυτά. Επιλέγω με Ctrl Alpha τα κάνω ένα δευτερόλεπτο. Και τώρα λοιπόν μπορώ να δω το γράφημά μου. Πιέζοντας μία φορά το ποντίκι βλέπουμε το ότι σηκώνονται οι μπάρες των πραγματοποιηθησών τιμών. Με το επόμενο ποντίκι και με μικρή ταχύτητα επίσης φαίνεται πλέον, δίνουμε έμφαση στους τρεις πρώτους τομείς με τις περισσότερες υπερορίες. Και εν συνεχεία βλέπουμε τους πρωταθλητές στην κατάχρηση των ωρών. Του προπολογισμού. Βλέπουμε ότι ο τομέας Β έχει υπερβεί κατά 3, το ίδιο και ο τομέας Γ. Έχει κάνει εξοικονόμηση μιας ώρας ο τομέας Δ, παρόλο που έχει τις περισσότερες πραγματοποιηθήσεις ώρες, ενώ ο τομέας Ε έχει και αυτός κάνει 2 ώρες παραπάνω από αυτό που έπρεπε. Έτσι έχουμε πραγματοποιήσει ένα πιο εντυπωσιακό, πιο παραστατικό γράφημα να συνοδεύει τα λεγόμενά μας. Συχνά, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα φάνταστο template, δεν χρειάζεται παρά να κάνουμε μία πολύ γρήγορη βόλτα στο διαδίκτυο, όπου μπορούμε να βρούμε διάφορα templates, τα οποία ακόμα και αν δεν μας προσφέρονται δωρεάν, μπορούμε να τα δημιουργήσουμε. Για παράδειγμα, εδώ πέρα στο YouTube έχω βρει ένα συγκεκριμένο template, το οποίο template αυτή τη στιγμή θα κάνω copy-paste στην διαφάνειά μου και θα προσπαθήσω να το δημιουργήσω. Το τραβάω εδώ έξω για να μπορώ να το βλέπω και ξεκινάω. Πρώτα θα κάνω μια εισαγωγή ενός SmartArt, εδώ. Και θα φτιάξω ακόμα ένα. Εδώ θα παρατηρήσω το ότι είναι ομαδοποιημένα ώστε να μπορέσω να σβήσω, θα κάνω κατάργηση για να μπορέσω να σβήσω τις εικόνες όπως βλέπουμε εδώ, το πλαίσιο από τις εικόνες. Θα το μικρύνω λίγο και θα το φέρω εδώ περίπου.
Για να μην είμαστε όμως στο περίπου, θα πάω στη μορφοποίηση σχήματος και θα πάω σε ό,τι αφορά το κατακόρυφο, στήχηση στο μέσο. Θα αφήσω και λίγο περιθώριο να έχει αριστερά και δεξιά, οπότε θα φτιάξω αυτό. Με πατημένο το control θα δημιουργήσω ακόμα ένα, το οποίο ακόμα ένα θα το φέρω από την άλλη μεριά. Θα εισάγω έπειτα ένα ακόμα σχήμα, έναν κύκλο ή μια περίπου έλλειψη, όπου για να σιγουρευτώ και πάλι ότι έχω κεντράρι, θα πάω στήχηση, στήχηση στο κέντρο και στήχηση στο μέσο. Για να μπορώ να βλέπω, θα σβήσω το γέμισμα, για να έχω μια εικόνα του ποιο θα είναι το αποτέλεσμα που θα πάρω, θεωρώ ότι είναι μια χαρά. Οπότε τώρα, αφού επιλέξω αφού ξεγκρουπάρω τελείως τα σχήματά μου όλα, θα επιλέξω τα σχήματα που έχω φτιάξει, θα πάω μορφοποίηση, συγχώρευση και θα κάνω κατάρτιση. Οπότε τώρα εδώ μπορώ να έρθω να σβήσω αυτά και να έχω το βασικό μου σχήμα, το βασικό μου πλάνο. Τώρα, θα ξεκινήσω με τα αριστερά, τα οποία αριστερά κατά τη μορφοποίηση σχήματος θα βάλω εφέ, σκιά, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλω η σκιά μου να είναι από αριστερά. Θα πάω εδώ στις περισσότερες επιλογές και έστω ότι βάζω την απόσταση να είναι 9. Το χρώμα θα αφήσω το βασικό, είπαμε θα βάλουμε το αριστερά. Επίσης, με control πατημένο για να μπορέσω να τα πάρω μαζικά και το shift πατημένο για να μπορέσω να τα κάνω οριζόντια, θα κουνήσω τα υπόλοιπα. Το ίδιο θα κάνω και με τα υπόλοιπα από εδώ. Πατημένο control για να τα επιλέξω όλα μαζί, shift για να μπορέσω να τα μετατοπίσω εδώ. Επιλέγω λοιπόν και τα δεξιά, όπου εδώ θα βάλω σκιά αυτή τη φορά όμως δεξιά και θα αποφασίσω η απόστασή μου να είναι 9. Ομοίως και αυτά εδώ. Σκιά αριστερή. Θα βάλω 9 για να δω αν μου κάνει. Ομοίως εδώ. Σκιά δεξιά, 9 και τώρα θα ξεκινήσω να χρωματίζω. Το πρώτο θα το βάλω κόκκινο, το επόμενο πορτοκαλί, χρυσαφί το μεθεπόμενο. Ας πούμε χρυσαφί. Και ούτω καθεξής. Επίσης, επιλέγοντας όλα τα ακριανά, τις ταμπέλες, τις ετικέτες δηλαδή, θα επιλέξω να έχουν και λάμψη όπου θα βάλω να έχουν μία λάμψη όχι πολύ έντονη, αλλά να είναι ξεχωριστό. Επίσης, μπορούμε να εισάγουμε word art στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ θα βάλω αυτό. Όπου, όπως θα παρατηρήσετε, μας βοηθάει στο να κεντράρουμε. Με control θα το κάνω copy-paste για να πάει παρακάτω και μαζί με τους οδηγούς βλέπετε το ότι μας βοηθάει στο να το έχουμε κεντραρισμένο.
Εδώ λοιπόν μπορούμε να κάνουμε το εξής. Στη μορφοποίηση σχήματος να πάμε στο γέμισμα κειμένου και να πάμε, αν δεν θυμόμαστε ακριβώς ποια έχουμε επιλέξει, να πάμε το σταγονόμετρο. Αντίστοιχα εδώ, πάμε πάλι με το σταγονόμετρο. Αντίστοιχα εδώ. Γραμματοσειρά θα βάλω μία όχι και τόσο τετριμένη από ένα σετ διαφανειών που βρήκα στο διαδίκτυο και η συγκεκριμένη γραμματοσειρά λέγεται Τζούρα. Γενικότερα μπορείτε να βρείτε πολλές ιδιαίτερες γραμματοσειρές δωρεάν fonts στο διαδίκτυο και το μόνο που έχετε να κάνετε ουσιαστικά είναι να τις εγκαταστήσετε. Δεξί κλικ και install ή εγκατάσταση. Εδώ. Επίσης θα πάρω κάποια εικονίδια, όπως θα δείτε πάλι στη συγκεκριμένη γραμματοσειρά. Θα πάω εδώ για να βρω τα εικονίδια μου και έστω ότι επιλέγω τα social media και τα κάνω αντιγραφή και επικόλυση. Εδώ. Τα οποία σε διαστάσεις θα πω να έχουν 1,5 ναι, επί 1,5, ένας τέλειος κύκλος δηλαδή. Θα κλειδώσω και τις αναλογίες τους και αντίστοιχα, αν θέλω, θα τα μοιράσω. Έτσι αγαπητοί και αγαπητές, έχουμε φτιάξει μία διαφάνεια μόνοι μας, διαφορετική από τις απλές διαφάνειες που μπορεί να βλέπετε συχνά σε παρουσιάσεις, από μια ιδέα που απλά πήραμε στο ίντερνετ και μπορέσαμε και την υλοποιήσαμε μόνοι μας. Τέλος, αυτό που θέλω να πω είναι το ότι μπορείτε να επιλέξετε στις, για παράδειγμα, σε αυτό εδώ, στην ταμπέλα αυτήν εδώ, στην καρτέλα, θα μπορείτε να εισάγετε κάποια ενέργεια. Δηλαδή, για παράδειγμα, να πάτε στην πρώτη διαφάνεια. Ή αν πατήσετε την τελευταία εδώ, εδώ να σας πάει στην τελευταία διαφάνεια ή όπου αλλού θέλετε εσείς. Για να το δούμε και σε προβολή παρουσίασης.